Γιορτάζουμε αύριο με τη χάρη του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, τη μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας. Πανηγυρίζουμε την αποκατάσταση των Αγίων εικόνων στη θέση τους. Γιατί για 150 χρόνια περίπου είχαμε διωγμό στις Άγιες εικόνες. Κάποιοι θα τολμούσαμε να τους πούμε ψευτοκουλτουριάριδες της εποχής εκείνης και ψευτοθεολόγοι και τάχατες άνθρωποι ανώτεροι και πνευματικοί ύβριζαν και έκαιγαν τις Άγιες εικόνες ότι ήσαν τάχατες είδωλα. Αλλά με τη χάρη του Θεού επικράτησε πάλι η Ορθοδοξία και εκδιώχθηκε αυτή η φοβερή αίρεση η οποία υποσκάπτει αυτά τα θεμέλια της Ορθοδοξίας. Γιατί ποιο είναι το θεμέλιο της Ορθοδοξίας? Είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος. Και οι Άγιες εικόνες είναι η απόδειξη ότι πράγματι υπάρχει αυτός ο Θεάνθρωπος, δηλαδή ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Και επειδή ακριβώς ο Θεός έγινε άνθρωπος, γι' αυτό και μπορούμε να τον εικονίσουμε. Γιατί ο Θεός ως Θεός είναι άπειρος. Ως Θεάνθρωπος όμως, επειδή πήρε ανθρώπινο σώμα, μπορεί να έχει και έχει περίγραμμα και μπορεί να αποτυπωθεί σε μία εικόνα. Όταν διώκονται οι Άγιες εικόνες, όταν δεν υπάρχουν οι Άγιες εικόνες, αμφισβητείται αυτή η ύψιστη αλήθεια της πίστεώς μας, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και επομένως χάνεται η Ορθοδοξία. Άρα μπορούμε να πούμε ότι η απόδειξη της Ορθοδοξίας μας είναι το ότι έχουμε Άγιες εικόνες. Και η απόδειξη της κακοδοξίας είναι να μην υπάρχουν Άγιες εικόνες. Και ακριβώς αυτό συμβαίνει στη Δύση και στους αιρετικούς παπικούς, οι οποίοι δεν έχουν εικόνες, αλλά θρησκευτικές ζωγραφιές που δεν αποτυπώνουν τη μορφή του πρωτοτύπου, και στους αιρετικούς προτεστάντες, οι οποίοι έχουν τελείως εξαλείψει τις Άγιες εικόνες και τις υβρίζουν. Είναι φοβερή εικονομάχη. Αλλά και οι παπικοί, με σύνοδο που έκαναν μετά από την 7η Οικουμενική Σύνοδο, που πανηγυρίζουμε αύριο, την αποκατάσταση των Αγίων εικόνων μέσω αυτής, έκαναν αιρετική σύνοδο, όπου καταδίκασαν την 7η Οικουμενική Σύνοδο ως αιρετική. Και από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε πόσο αιρετικοί είναι οι ίδιοι, αφού απέρριψαν τις ορθόδοξες αποφάσεις περί αποκαταστάσεως, αναστηλώσεως, πιο σωστά, των Αγίων εικόνων. Και γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί και στα έσχατα χρόνια, στον καιρό του Αντιχρίστου, που έρχονται και τα οποία ζούμε και τώρα σε έναν βαθμό, θα αμφισβητηθεί ακριβώς αυτό, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και θα έρθει ο Αντίς Χριστός ως ψεύτικος Χριστός και θα πει «Εγώ είμαι ο αληθινός Χριστός». Εκείνος που ήρθε πριν τόσες χιλιάδες χρόνια, όταν θα έρθει, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα έρθει, εκείνος ήταν απατεώνας, δεν ήταν ο αληθινός Θεός. Και ακριβώς σε αυτόν θα στηρίξουν και όλοι οι εικονομάχοι, όλοι αυτοί οι οποίοι βρίζουν τις Άγιες εικόνες. Και πρέπει όλα αυτά να τα έχουμε υπόψη μας, για να μην πλανηθούμε στην εικονομαχία, η οποία και σήμερα συμβαίνει, και μέσω αυτών των αιρετικών, αλλά και μέσω όλων αυτών οι οποίοι πολεμούν τον άνθρωπο, που είναι εικόνα του Θεού. Πολεμούν την ανθρώπινη ελευθερία και θέλουν μέσω της παγκοσμιοποίησης να την καταστρέψουν, και μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων και όλα αυτά που είναι λίγο πολύ γνωστά, θέλουν επίσης να καταστρέψουν την ανθρώπινη ηθική, περνώντας άνομους νόμους, νομιμοποιώντας τις διαστροφές, την ομοφιλοφιλία κλπ. Θέλουν να καταστρέψουν και το ορθόδοξο ήθος και το ορθόδοξο δόγμα. Και όλοι αυτοί δεν είναι παρά οικονομάχοι, αντιστρατευόμενοι στη μεγάλη αλήθεια ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και ο άνθρωπος καλείται να γίνει Θεός, γιατί είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση. Και είναι φοβερό να σκεφτεί κανείς ότι πολλοί άνθρωποι θα πλανηθούν και θα χαθούν.
και θα καταλήξουν στην αιώνια κόλαση. Γι' αυτό θα πρέπει πολύ να προσέξουμε και την ορθόδοξη πίστη μας και την ορθόδοξη ζωή μας, που είναι ουσιαστικά οι δύο όψεις του αυτού νομίσματος. Αλλήμον αν ο άνθρωπος βρεθεί στην κόλαση, εκεί η κατάσταση είναι φοβερή. Για να καταλάβουμε πόσο φοβερή είναι, για να έχουμε το νου μας και να μην πλανηθούμε από τον οποιοδήποτε οικονομάχο, αξίζει να δούμε λίγο μία μελέτη που έχει ο Άγιος Νικόδημος στα πνευματικά γυμνάσματα, τη 13η κατά σειρά, στην οποία αναπτύσσει τις τρεις διαθέσεις που θα έχει κάθε κολλασμένος χριστιανός όταν θα βρεθεί σε εκείνη τη φοβερή κατάσταση της κολλάσεως. Συλλογή σου λέγει, αγαπητέ, πως ένα από τα φρικοδέστερα θεάματα που μπορεί να σχηματίσει ο λογισμός του ανθρώπου είναι ένας χριστιανός που καταδικάζεται στην κόλαση. Δεν υπάρχει ίσως πιο φρικόδες πράγμα, πιο φρικόδες λογισμός από αυτόν. Και μάλιστα, έπειτα από όλα αυτά που έκανε η αγαθότητα του Θεού, που ο Θεός έγινε άνθρωπος και όχι μόνο έγινε άνθρωπος, αλλά και πέρασε από όλα τα ηλικιακά στάδια του ανθρώπου και μας κήρυξε και ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα για χάρη μας και σταυρώθηκε και πέθανε και ανέστη και ανελήφθη και πάλι θα έλθει. Και είναι μεγάλο κρίμα, θα τολμούσαμε να πούμε απλά, να χαθεί έστω και μια ψυχή τη στιγμή που ο Θεός έκανε τόσα για τον άνθρωπο. Μέτρησε, λέει ο Άγιος, κατά ακρίβεια τις διαθέσεις που έχει εκείνος ο δυστυχισμένος, οι οποίες είναι τρεις. Πρώτον, ο κολλασμένος θα έχει μετάνοια για τα περασμένα, για το παρελθόν. Αλλά, όπως θα δούμε, αυτή η μετάνοια είναι ανώφελη. Δεύτερον, θα έχει θλίψη για αυτό που θα ζει, για το παρόν, μέσα εκεί στην κόλαση. Και τρίτον, θα έχει απελπισία για το μέλλον, γιατί πλέον δεν υπάρχει καμιά ελπίδα βρισκόμενος εκεί μέσα για σωτηρία. Και αυτά τα τρία τα απαριθμεί ο Σολομών στη σοφία του, λέγοντας για τους κολλασμένους, «Οι δόντες ταραχθίσονται φόβο δεινό». Όταν θα δουν τι συμβαίνει εκεί, θα ταραχθούν με ένα φοβερό πόνο, με έναν τρομερό φόβο, και εκστίσονται και θα πέσουν σε μία έκπληξη, σε μία έκσταση. «Ερού σιγάρενε αυτοίς μετανοούντες και διαστενοχωρία πνεύματος στενάζοντες». Θα λένε, λέει, στον εαυτό τους λόγια και θα μετανοούν, ανώφελα βέβαια. Και επειδή θα στενοχωρείται το πνεύμα τους, θα στενάζουν. Η πρώτη λοιπόν διάθεση του κάθε κολλασμένου είναι η μετάνοια του περασμένου, του παρελθόντος. Τώρα λέει ο Άγιος Νικόδημος στη μελέτη του αυτή στα πνευματικά γυμνάσματα, στο χάσου, τι ήταν εκείνο το καλό για το οποίο εκείνος ο ταλέπορος χριστιανός παρέβηκε τις εντολές του Κυρίου και κολλάστηκε. Τι ήτανε? Ήτανε λίγος καπνός κοσμικής δόξας και τιμής. Ήταν ένα γήινο κέρδος προσωρινού πλούτου. Ήτανε μια στιγμή που πετάει και χάνεται, ακάθαρτης και φαρμακερής ειδονής. Και με απλά λόγια, ήταν ένα όνειρο και ένα τίποτα. Και με αυτό το όνειρο και με αυτό το τίποτα, τον κέρδισε ο διάβολος, όπως λέγει η Θεία Γραφή στους αθρήνους του Ιερεμίου. «Θυρεύοντες εθύρευσαν με ως στρουθίον, πάντες οι εχθροί μου δωρεάν». Με κυνήγησαν, λέει, οι εχθροί μου και με συνέλαβαν όλοι αυτοί οι οποίοι χωρίς λόγο με κατεδίωξαν και με συνέλαβαν όπως πιάνει κανείς ένα σπουργητάκι, ένα πουλάκι. Ωστόσο, εκείνο το όνειρο, εκείνο το τόσο ουτιδανό, το τόσο τυποτένιο, το τόσο μικρό,
Εκείνο το όνειρο της ειδονής που ήλπιζαν να έχουν οι αμαρτωλοί, αυτό είναι πλέον αδύνατον να το σε ευχαριστήσει την καρδιά. Και αντίθετα, τους δημιουργεί μια τόσο μεγάλη θλίψη η ενθύμησή του, που μια μόνο ώρα αυτής της θλιβερής ενθύμησης του άπιαστου ονείρου μέσω της αμαρτίας, του άπιαστου ονείρου της ειδονής και της ευχαρίστησης μέσω της αμαρτίας, μια μόνο ώρα στην κόλαση είναι αρκετή για να κάνει τον άνθρωπο να ξεχάσει την ενθύμηση, όχι μερικών λεπτών που κρατάει συνήθως μια αφήμερη ειδονή μάταιη, αλλά μύριων χρόνων ειδονών. Δηλαδή, λέει ο Άγιος, αν αυτός ο άνθρωπος, ο αμαρτωλός, είχε ζήσει στη γη μυριάδες χρόνους ειδονής, και μόνο μια ώρα που θα βρεθεί στην κόλαση θα το κάνει να τα ξεχάσει όλα. Πόσο μάλλον που δεν έχει γευτεί παρά ελάχιστα δευτερόλεπτα ή λεπτά ειδονής εδώ στη γη. Πόση θα είναι η θλίψη του εκεί πέρα. Λέγει και ο σοφός Σιράχ, «Κάκωσης ώρας επιλυσμονήν ποιή τρυφής». Λέει ο σοφός Σιράχ, «Η κάκωσης, η δυστυχία μιας ώρας κάνει τον άνθρωπο να ξεχνάει την τρυφή, την καλοπέραση, την υποτιθέμενη ειδονή που είχε ζήσει προηγουμένως. Και εκείνη η μια στιγμή της φαρμακερής ειδονής που αφανίστηκε σαν ίσκιος και όνειρο, θα προξενεί στον ταλέπορο κολλασμένο μια παντοτινή και αιώνια μετάνοια. Όχι όμως ως την μετάνοια που γίνεται στην παρούσα ζωή, η οποία είναι ωφέλιμη και συνδεδεμένη με θεϊκή παράκληση, γιατί όποιος μετανοεί εδώ στη γη πριν πεθάνει, αμέσως παρακαλείται, παρηγορείται από τον Θεό. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος, μακάρι οι πενθούντες. Μακάρι είναι αυτοί που πενθούν για τις αμαρτίες τους, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν. Αλλά εκεί δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια μετάνοια. Και δεν μπορεί να υπάρχει και τέτοια παράκληση. Είναι η μετάνοια αυτή των κουλαζομένων ανώφελη. Μετάνοια πικρή και στερημένη από κάθε παρηγοριά. Ερού σιγάρ εν εαυτής μετανοούντες. Θα λένε στον εαυτό τους και θα μετανοούν, αλλά δεν θα μπορούν πλέον τίποτε να κάνουν για να αλλάξει πραγματικά η κατάστασή τους. Γιατί όταν ο άνθρωπος χωρίζεται από το σώμα, η ψυχή μόνη της παγιώνεται και δεν μπορεί να αλλάξει και να εκφράσει αυτή την αλλαγή, τη μετάνοιά της, όπως το κάνει εδώ στη γη μέσω του σώματος. Και ποιος μπορεί να καταλάβει, λέει ο Άγιος Νικόδημος, πόσο μεγάλη είναι η πικρή μετάνοια εκείνου του τρισάθλη, όταν βρεθεί καταδικασμένος στην άβυσσο όλων των κακών, για μια σταλαγματιά μέλι δηλητηριασμένο που γεύτηκε στην παρούσα ζωή. Τότε θα λέει και αυτός, όπως είπε ο Ιωνάθαν, και το περιστατικό είναι στην πρώτη Βασιλείων, στο 14ο κεφάλαιο, 43ο στίχο. «Γευσάμενος σε γευσάμην βραχή μέλι, και ειδού εγώ αποθνίσκω. Τι έκανα, γεύτηκα λίγο μέλι, και να πεθαίνω». Έτσι και ο κάθε αμαρτωλός θα λέει, κάθε αμαρτωλός αμετανόητος. «Και θα καταργέται τότε τους δαίμονες που τον επλάνεσαν, τον εαυτό του που πλανήθηκε, τον πατέρα του που τον γέννησε, τη μητέρα που τον έθρεψε και την ημέρα και τη νύχτα που γεννήθηκε, σαν τον Ιώβ, που λέγει η Γραφή γι' αυτόν, και κατηράσατο την ημέρα αυτού λέγον, απόλυτο η ημέρα εκείνη ενή γεννήθην και η νύξε εκείνη ενή είπων ιδού άρσεν». Κατηράστη την ημέρα του λέγοντας, αν ήταν δυνατόν, ας χανόταν εκείνη η μέρα στην οποία γεννήθηκα και η νύχτα εκείνη στην οποία είπαν ιδού να παιδί αρσενικό. Ω πικρά μετάνοια, χωρίς όφελος, αυτοί που θα βιώνουν οι κουλαζόμενοι. Γι' αυτό, για αυτή τη μετάνοια, λέγει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, φοβερό πράγμα είναι η υστεροβουλία,
Δηλαδή το να σκεφτείς, όπως λέμε λαϊκά, κατόπιν εορτής. Τότε που δεν μπορείς να διορθώσεις τα πράγματα, η ιστεροβουλία, φοβερό πράγμα. Να σου έρθει το μυαλό, όπως λέμε, σε χρόνο που δεν μπορείς να διορθώσεις τίποτε. Και ταυτόχρονα, το να αισθάνεται κανείς τη ζημία, όταν δεν είναι δυνατόν μετά την εκδημία από την παρούσα ζωή, να διορθωθεί αυτή η ζημία. Και όταν καταλάβει ότι πλέον τέλειωσαν όλα που έζησε ο καθένας και συνειδητοποιήσει την κόλαση των αμαρτωλών και την λαμπρότητα εκείνων που έχουν καθαρθεί με τη μετάνοια. Δεινώνει στεροβουλία και την ικάφτα της ζημίας αισθάνεστε, ότε ούκ εστι λύσεις της ζημίας. Αν καταλαβαίνεις τη ζημιά, όταν πλέον δεν μπορείς να τη διορθώσεις. Μετά την εντεύθυν εκδημία και των πικρών συγκλεισμών των εκάστου βεβαιωμένων και όταν πλέον θα έχουν τελειώσει όλα αυτά που ζει ο καθένας εδώ στη γη και την των αμαρτωλών κόλαση και την των και καθαρμένων λαμπρότητα. Και θα ειδοποιήσει ότι όλα αυτά που έλεγε ο Κύριος και μας προειδοποιούσε για την αιώνια κόλαση των αμαρτωλών και την λαμπρότητα και την αιώνια μακαριότητα των δικαίων, όλα αυτά είναι αλήθεια πέρα για πέρα. Σπούδασε λοιπόν εσύ, αγαπητέ, απευθύνει τώρα το λόγο του Άγιου σε εμάς, να καταλάβεις ζωντανά αυτή τη θλιβερή και ανοφέλευτη μετάνοια των κολαζομένων για να ωφεληθείς. Κατάλαβε ότι τώρα είναι καιρός μετανοίας και όχι μετά θάνατον. Τότε είναι ανώφελη και θλιβερή μετάνοια. Να συγχαθείς τους χρόνους που τόσο κακά ξόδευσες και τη ζωή που πέρασες σαν ειδωλολάτρης, σαν εθνικός. Ενώ είσαι χριστιανός, βαφτισμένος, ορθόδοξος. Και όμως δεν φύλαξες ούτε την ορθόδοξη ζωή που όφιλες, ούτε και την ορθόδοξη πίστη. Αποφάσισε να έχεις ως ένα τίποτε όλα τα καλά του κόσμου που περνάνε σαν όνειρο. Και όταν αυτά είναι μπροστά σου, παρόντα, πάλι κάμνε εκείνο τον ίδιο λογαριασμό της πικράς μετανοίας, τον οποίον έχεις να κάνεις σε όλη την αιωνιότητα για αυτά, όταν είναι περασμένα. Και παρακάλεσε τον Κύριο να σου δώσει χάρη να μετανοείς και να κλαις εδώ με τους μετανοημένους, ωφελήμως. Να έχεις την ωφέλιμη μετάνοια εδώ, μαζί με τους άλλους μετανοούντες, για να μην μετανοείς και κλαις εκεί για πάντα με τους κολασμένους ανωφελώς. Μετανοείτε, λέει ο Κύριος, ίγκη και γάρ, η Βασιλεία των Ουρανών. Ας τα ακούσουμε όλα αυτά σήμερα που εορτάζουμε την Ορθοδοξία μας, την Ορθόδοξη πίστη μας και ας κάνουμε ο καθένας μία ανασκόπηση της ζωής μας. Να δούμε πόσο είμαστε αληθινά Ορθόδοξοι, αληθινά πιστοί, αληθινά τηρούμε την Ορθόδοξη πίστη και την Ορθόδοξη ζωή. Είμαστε σύμφωνοι με τις εντολές του Θεού για να έχουμε και εμείς μερίδιο με όλους τους Αγίους, τον οποίον αύριο θα αναφωνήσουμε τα αιωνία η μνήμη, και με όλους τους Αγίους όλων των αιώνων, οι οποίοι πραγματικά έζησαν Ορθόδοξα και φανέρωσαν αυτή την Ορθοδοξία στη ζωή τους ο καθένας. Για να εξηγηθούμε κι εμείς της Βασιλείας του Θεού. Ο δε Θεέ μου δόξα πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.